Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Γιαννακάκη, είναι το Styling Mornings και σήμερα θα μιλήσουμε για χρώματα και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε όμορφους και εύκολους συνδυασμούς χρωμάτων. Καλημέρα, καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα σε Τάκη. Καλημέρα, γλυκιά μου. Γεια σου, όμορφή μου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μινάκη. Καλημέρα κορίτσια μου, όμορφα και αγόρια. Πείτε μου ότι με ακούτε και ότι με βλέπετε καλά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Γεια σου, Λίζα. Πείτε παιδιά ότι με ακούτε και ότι με βλέπετε καλά και στο Facebook και στο Instagram. Σούπερ, τέλεια. Πριν ξεκινήσω να σας λέω τα ωραία που θα πούμε σήμερα, καθίστε γιατί μου έπεσε το μολύβι μου. Ωραία. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι το θέμα αυτό. Το θέμα που ταλανεί στον κόσμο όλο, έτσι. Και δεν τυχαίο, γιατί έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις σήμερα. Όλα καλά στο Insta, λες Λίζα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε λίγο και στο Facebook, παιδιά, πριν ξεκινήσω να μιλάω. Συγγνώμη, γιατί εδώ έχω ήχο. Λίζα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα, Άννα. Τέλεια, παιδιά, σούπερ. Πάρα πολλές ερωτήσεις, θα ξαναπώ, από εσάς, εξαιρετικές και πολύ ουσιαστικές. Και πριν ξεκινήσω να λέω εγώ τα δικά μου, θα σας πω λίγο ποιες είναι οι δικές σας ερωτήσεις, έτσι. Ποια patterns ταιριάζουν μεταξύ τους. Πολύ ωραία ερώτηση. Για κάποια που είναι αρχάρια στο color blocking, από πού μπορεί να ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση επίσης. Τα εμπριμέ. Αυτά ζορίζουν επίσης πολύ τον κόσμο και τα φοβάται πάρα πολύ ο κόσμος. Οι αποχρώσεις και ποιες αποχρώσεις να επιλέξει ο καθένας για τον εαυτό του. Η Μπέτη εδώ λέει τίποτα. Δυστυχώς οι επιλογές σε περιορίζουν. Όλα μπέζ, μαύρα και καφέ για το χειμώνα. Μπέτη μου, είναι καθαρά θέμα απόφασης, τίποτε άλλο, πίστεψέ με. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στα χρώματα, λέει Μάρτζι. Κάτι σε μέντα το φοράμε ή θεωρείται καλοκαιρινό. Μάρτζι μου, θα τα πούμε όλα. Τι χρώμα πανωφόρη ταιριάζει και αν ταιριάζει με το δέρμα μου. Λέει εδώ η Δήμητρα. Φιλάκια πολλά, φιλάκια γλυκιά μου. Αυτό εξαρτάται από τα δικά σου χρώματα, όπως θα πούμε και σε λίγο. Και από το τι υπάρχει σε χρώματα στην ντουλάπα σου ήδη. Καλημέρα Χριστίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Λίζα λέει δεν τολμάω συνδυασμούς με συμπληρωματικά χρώματα. Και τι είναι τα συμπληρωματικά χρώματα, ποιος από εσάς ξέρει τι είναι τα συμπληρωματικά χρώματα και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, η Ιωάννα μου λέει που είναι όλα μαύρα. Εσύ και όλος ο κόσμος. Η Χρήστη λέει, η Χριστιανά μάλλον λέει, ότι η αίσθηση ότι μοιάζομαι κλόουν όποτε φοράω χρώμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει αυτήν την αίσθηση και είναι καλό να το συζητήσουμε σήμερα αυτό. Τι χρώμα πανωφόρια μπορούμε να βάλουμε όταν από μέσα φοράμε χρώμα, λέει η Ίγκα. Κάτσε να δούμε λίγο τα περισσότερα που λέει εδώ, γιατί πέρα από μαύρο, τέλεια. Συνήθως όταν φοράμε χρώμα, παιδιά, το πανωφόρι μας καλό είναι να μην είναι μαύρο. Καλό είναι να είναι κάτι άλλο και θα πούμε τι δυνατότητες έχουμε σε σχέση με αυτό. Ποιες αποχρώσεις ενός χρώματος μου ταιριάζουν ανάλογα με την επιδερμίδα και τα μαλλιά. Πολύ ωραία ερώτηση επίσης. Τι χρώμα παπούτσια να επιλέξω, λέει η Καλλινίκη εδώ. Πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Και για να ξεκινήσουμε και να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή. Έτσι. Υπάρχει φοβία σε σχέση με το χρώμα και καλό είναι αυτό να το δεχτούμε, να το παραδεχτούμε, γιατί ο περισσότερος κόσμος το φοβάται. Το φοβάται γιατί αρχικά νομίζει ότι θα το βαρεθεί πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή αν πάρω μια τέτοια μπλούζα άσπρη ή μαύρη,
Το πιο πιθανό είναι ότι θεωρώ ότι θα τη φοράω για πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν θα τη βαρεθώ. Αν την πάρω σε χρώμα, έχω την αίσθηση ότι αν τη δω εγώ 5 φορές θα τη βαρεθώ. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι άλλοι με έχουν δει, άρα ξέρουν ότι έχω αυτή την μπλούζα, άρα αν τη βάλω άλλες 10 φορές είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ένας μύθος, ο οποίος μπορεί να καταρριφθεί. Και αυτό γιατί δεν έχει καμία σημασία αν ένα ρούχο είναι πολύχρωμο, μαύρο, άσπρο, εμπριμέ, έχει πάνω κέρατα που είναι ο λόγος, για το αν θα το φορέσει κανείς πολλές φορές ή όχι. Το πρώτο πράγμα που έχει σημασία είναι να φοράμε κάτι το οποίο μας φτιάχνει τη διάθεση, μας κάνει να νιώθουμε καλά και να το νιώθουμε δικό μας. Είναι αυτό που πολλές φορές χρησιμοποιώ ως έκφραση που λέω ότι σε ένα τέτοιο ρούχο νιώθω στο σπίτι μου. Αν σε αυτό το ρούχο νιώθω στο σπίτι μου, δεν έχει καμία σημασία αν έχει επάνω την άρτα με τα Γιάννενα που λέει ο λόγος. Εντάξει, έχει σημασία καθαρά με το αν νιώθω εγώ όμορφα μέσα σε αυτό. Πολλές φορές μπορεί να νιώθουμε όμορφα σε κάτι που δεν τολμάμε καν να το δοκιμάσουμε. Δεν βγαίνουμε λοιπόν από την πεποίθηση ότι ένα μαύρο είναι πιο ασφαλές, ένα μπλε σκούρο είναι πιο ασφαλές, και ενώ κάτι μπορεί να μας πηγαίνει πάρα πολύ και τελικά να νιώθουμε υπέροχα μέσα σε αυτό, δεν τολμάμε καν να το δοκιμάσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι γενικά να τολμήσουμε να βγούμε έξω από τα μοτίβα και κάποιες φορές και από τις πεποιθήσεις μας για το χρώμα. Okay? Μία από αυτές τις πεποιθήσεις είναι και το ότι όταν τα φοράω μοιάζομαι κλόουν. Καλημέρα Βικάκι μου, καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Έτσι, τα χρώματα μας φτιάχνουν τη διάθεση και συγκεκριμένα σήμερα φοράω και αυτό το μπλουζάκι, όπως και τη φούστα που θα δείτε αργότερα από τη Βίκυ, τη Χάγκερ μου. Βικάκι μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αποφασίσουμε να βγούμε από την πεπατημένη και από αυτό που πολύ καλά ξέρουμε, άσπρο, μαύρο, γκρι, μπέζ. Ωραία. Δεν τα απορρίπτουμε τα άσπρα, μαύρα, γκρι, μπέζ. Τα έχουμε, αλλά εκεί προσθέτουμε και άλλα πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, και εκεί θα απαντήσω και σε αρκετές από τις ερωτήσεις που έχουν έρθει, δηλαδή στο πώς διαλέγουμε τα χρώματα που ταιριάζουν με την επιδερμίδα μας, με το χρώμα των μαλλιών μας, των ματιών μας κτλ. Και είναι ένα από μία από τις ενότητες που καλύπτουμε ουσιαστικά και στο Your Style Breakthrough, που είναι το βασικό course του Your Style Language, αλλά και στο Advanced, δηλαδή έχω μια ολόκληρη ενότητα, 3 μαθήματα που δουλεύουμε μόνο πάνω στο χρώμα και στη χρωματολογία. Αλλά και στο Your Style Breakthrough καταλαβαίνουμε όλες τις ουσιαστικές και βασικές αρχές που πρέπει κανείς να ξέρει για το πώς να δουλέψει το χρώμα πάνω του. Και αυτό γιατί δεν ταιριάζουν όλες οι αποχρώσεις ενός χρώματος σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό είναι λογικό. Σε όλους μας πηγαίνει κάποιο πράσινο, σε όλους μας πηγαίνει κάποιο μπλε, κάποιο κίτρινο, κάποιο κόκκινο, κάποιο. Αλλά πρέπει να βρούμε τη δική μας απόχρωση. Για να το κάνουμε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ποιο είναι το χρώμα του δέρματός μας, ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών μας και το χρώμα των ματιών μας. Αυτά τα τρία και η αντίθεση που έχουν αυτά μεταξύ τους, αυτός ο συνδυασμός, η μοναδική αυτή συνταγή που έχει ο καθένας μας, έτσι, αποτελούν ουσιαστικά τον χρωματότυπό μας. Προσωπικά, το χρησιμοποιώ αυτό μέχρι ενός σημείου, δηλαδή το χρησιμοποιώ ως ένα βασικό μπούσουλα και για μένα προσωπικά αλλά και για τους πελάτες μου, γιατί είναι καλό να το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο και όχι ως περιοριστική αντίληψη, να το θέσω έτσι. Α, εμένα δεν μου πάει αυτό, δεν το φοράω ποτέ ξανά. Αν για τον κάποιο λόγο θέλει μια από εσάς να φορέσει κάτι που θεωρητικά δεν ανήκει σε μια καρτέλα με μια παλέτα χρωμάτων που μας έχουν δώσει, ας πούμε, και μας έχουν πει αυτά φοράμε τέλος, μπορεί κάποια στιγμή να θέλουμε να βάλουμε κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να φορεθεί, αλλά συνήθως θέλει μία μικρή διόρθωση με κάποια μικρά tricks. Okay. Έχει σημασία λοιπόν αυτό να το αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα Έλμα μου, καλημέρα Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βάλτε χρώμα. Βάζετε χρώματα. Η δική μας αντίδραση, αντίσταση στη μουντάδα που περιβάλλει την καθημερινότητά μας. Έλμα μου, έχεις πάρα πάρα πολύ δίκιο και ειδικά
αυτή τη σεζόν πιστεύω ότι το χρώμα το χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι τάσεις της μόδας έχουν πάρα πολύ χρώμα φέτος. Το έχουμε πει σε αρκετά live αυτή τη σεζόν, έτσι. Και ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να βγείτε από το μοτίβο του μαύρου. Και δεν σας κρύβω ότι ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, ανοίγω την ντουλάπα μου και έχω και εγώ πάρα πολλά μαύρα ρούχα, πάρα πολλά γκρι. Και έχω κουραστεί, έχω μπουκώσει. Δεν θέλω να πάρω τίποτα μαύρο πλέον. Θέλω να πάρω οτιδήποτε έχει χρώμα, έχει χαρά, έχει διάθεση, έχει ψυχή, έχει μια άλλη ενέργεια. Οκ. Καλημέρα σε όλες τις αγαπημένες εδώ λοιπόν. Καλημέρα κυρία Εύφη μου επίσης. Γεια σου Αγγελική μου. Φιλάκια πάρα πολλά. Χρωματότυπος λοιπόν. Αναγνωρίζουμε το χρώμα του δέρματός μας, των μαλλιών και των ματιών μας. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι ανήκουμε σε τέσσερις βασικούς χρωματότυπους, μπορεί όμως ξεκάθαρα να έχουμε αναφορά και από έναν δεύτερο. Δηλαδή έχουμε χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, αλλά έχουμε και τους ενδιάμεσους τύπους, οι οποίοι παίρνουν επιρροή ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή χειμώνας με επιρροή άνοιξης, άνοιξη επιρροή από χειμώνα και ούτω καθεξής, έτσι. Αλλά για να μην σας μπερδέψω με πάρα πολλά τεχνικά πράγματα αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες. Υπάρχουν οι θερμοί τύποι και για να καταλάβουμε αν είμαστε θερμός τύπος, ξεκινάμε με το ποιο μέταλλο μας ταιριάζει περισσότερο. Δηλαδή, αν σας ταιριάζει το χρυσό περισσότερο, δηλαδή βάζετε χρυσό επάνω σας και αυτό σας δίνει φως στο πρόσωπο, σημαίνει ότι είστε θερμός χρωματότυπος. Άρα, γενικά σας ταιριάζουν πιο πολύ οι θερμές αποχρώσεις των χρωμάτων, έτσι. Αν φοράτε πάνω σας ασημί και αυτό σας φωτίζει περισσότερο έναντι του χρυσού, ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σας, τότε σε αυτή την περίπτωση είστε ψυχρός χρωματότυπος. Οπότε σας ταιριάζουν πιο πολύ οι ψυχρές αποχρώσεις των χρωμάτων. Οκ, κατά βάση. Τώρα, μετά έχουμε την τονική μας αντίθεση. Δηλαδή, πόσο μεγάλη διαφορά έχει το χρώμα των μαλλιών μας με το χρώμα του δέρματός μας. Όσο μεγαλύτερη τονική αντίθεση έχουμε, τόσο πιο έντονους και πιο ακραίους συνδυασμούς χρωματικά μπορούμε να κάνουμε. Όταν έχουμε μια σβηστή τονική αντίθεση, δηλαδή έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι ξανθιά, με γαλανά μάτια, με πολύ λευκή επιδερμίδα, που δεν έχουμε μεγάλες αντιθέσεις, εκεί μπορεί να πάμε σε πιο σβηστές τονικές αντιθέσεις χρωματικά. Δεν ξέρω αν όλα αυτά σας φαίνονται πολύ επιστημονικά και πάρα πολύ κουραστικά. Καλημέρα Γεωργία μου, καλημέρα Νατάσα. Αλλά από εκεί ξεκινάμε. Όταν ξέρουμε λοιπόν τα δικά μας προσωπικά στοιχεία, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι μπορούμε να κάνουμε με τα χρώματα γενικά. Συνδυαστικά με το χρωματότυπο, πιστεύω ακράδαντα ότι η προσωπικότητά μας, Έλενα μου αγαπημένη, face the day, Παλικαροπούλου, παιδιά, Παλικαροπούλου. Λατρεία. Λοιπόν, εκτός από τα ίδια τα χρώματα του προσώπου μας, έτσι, υπάρχουν δύο συνθήκες, οι οποίες για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές στον τρόπο που επιλέγουμε τα χρώματα που αγοράζουμε. Εντάξει, είτε είναι make-up, Έλενά μου, είτε είναι τα ρούχα μας, οκ. Έχει να κάνει με το ποια είναι τα χρώματα που μας κάνουν να νιώθουμε καλά, αυτό που σας έλεγα πριν, το τι μας κάνει να νιώθουμε σπίτι μας, δηλαδή τι μας εκφράζει. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που αγαπάνε πάρα πολύ τα παστέλ, γιατί έχουν μια ρομαντική και γλυκιά διάθεση. Βλέπε Ναταλία, Ναταλία είναι γνωστή του. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τα πιο έντονα, τα πιο δυναμικά χρώματα, γιατί εκεί νιώθουν ότι αντλούν ενέργεια και λάμπουν, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τα πιο γήινα, τις πιο πολλές φορές αυτό συνδέεται και με το χρωματότυπό μας. Δηλαδή, συνήθως αγαπάμε και μας αρέσουν αυτά που μας ταιριάζουν. Έτσι. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την ενέργεια της προσωπικότητάς μας. Έτσι. Το τι εκφράζουμε από μέσα προς τα έξω. Γιατί κάθε χρώμα έχει και ένα συμβολισμό και μία αφήγηση, παιδιά. Δηλαδή, το πώς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλα τα brand επιλέγουν κάποια συγκεκριμένα χρώματα για τα logo τους, για τα δημιουργικά τους κτλ. Γιατί κάθε χρώμα έχει κάποια κρυφά μηνύματα, τα οποία κλικάρουν στον εγκέφαλό μας. Όταν λοιπόν επιλέγουμε συγκεκριμένα χρώματα, π.χ.
Το μπλε σκούρο, το μαρίν, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το επιλέγουν οι πολιτικοί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το επιλέγουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Γιατί όταν το βλέπουμε, κατευθείαν μας προκαλεί μία ηρεμία και μία αίσθηση ότι αυτός που ακούμε να μας μιλάει ξέρει τι λέει, ότι έχει γνώση, ότι έχει εμπειρία, ότι είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, ότι έχει ακεραιότητα. Κατευθείαν λοιπόν στεκόμαστε με άλλον τρόπο απέναντί του και τον ακούμε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή όταν τον ακούμε. Okay. Είπα ένα παράδειγμα. Κάθε χρώμα έχει ένα συμβολισμό. Το πράσινο είναι πιο γειωμένο, δηλώνει τη χαρά, δηλώνει την επαφή με τη φύση, έχει μια ηρεμία, μια σταθερότητα. Το κίτρινο είναι το χρώμα της χαράς, είναι το χρώμα του ήλιου. Το λευκό δηλώνει αγνότητα. Το πορτοκαλί, τη ζωντάνια, κάτι έτσι πολύ ενεργό, ζωντανό. Το κόκκινο δηλώνει το πάθος, δηλώνει όμως και κίνδυνο και άλλα πολλά. Έτσι, κάθε χρώμα έχει κάποιο συμβολισμό. Όταν επιλέγουμε λοιπόν ένα χρώμα, με έναν τρόπο είναι σαν να μιλάμε μέσα από αυτό. Okay? Και εκφράζουμε και τη δική μας ενέργεια, αλλά και το τι θέλουμε να πούμε προς τα έξω ή πώς θέλουμε οι άλλοι να μας αντιληφθούν. Άρα είναι ένας καλός τρόπος να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν επιλέγουμε ένα χρώμα. Τώρα, και θα μου πεις, ωραία μας τα λες αυτά, αρέσει Κατερίνα, μια χαρά, τι καλά, ωραία. Και εγώ τώρα πώς θα κάνω πράξη με στην τουλάπα μου, δηλαδή τι θα κάνω, κάθε φορά που θα θέλω να μιλήσω, θα παίρνω ένα χρώμα και θα το φοράω και θα λέω, να ορίστε εγώ τώρα θέλω να είμαι σοβαρή, φοράω μπλε. Μέχρι ενός σημείου ναι. Το άλλο όμως είναι ότι εκτός από το εκφραστικό και τι ωραία και που τα λέμε και τι ωραία που νιώθουμε μέσα στα χρώματα κτλ. Και πώς μας φτιάχνει τη διάθεση, το άλλο είναι ότι πρέπει να έχουμε και μια λειτουργική ντουλάπα, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει όλα αυτά να συνδυάζονται και μεταξύ τους. Πολύ ωραίο το κίτρινο, αλλά αν εγώ δεν έχω με τι να το βάλω ή δεν ξέρω πώς να το συνδυάσω, τι θα κάνω. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Καλημέρα Μαρία μου. Καλημέρα γλυκιά μου. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Μελίσσα. Γεια σου Μαριλού. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε από τις βάσεις. Δηλαδή, όλοι έχουμε κάποια ουδέτερα χρώματα στην ντουλάπα μας. Καταρχάς, λίγο να συνενεθούμε σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν τα ουδέτερα και υπάρχουν και τα χρώματα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το μπλε, ναι μεν είναι χρώμα, αλλά αν μιλάμε για ένα μπλε μαρίν, το μπλε σκούρο που όλοι ξέρουμε, συγγνώμη, μπορεί να θεωρηθεί και ουδέτερο. Έχουμε επομένως τα ουδέτερα, το μαύρο, το γκρι, το μπέζ, το ελεφάν, δηλαδή αυτό το γκρι μπέζ του ελέφαντα, έτσι. Έχουμε και το μπλε το σκούρο. Ξεκινάμε λοιπόν από μία βάση, στην οποία έχουμε μία βάση δεδομένων από αυτά τα ουδέτερα. Μετά, εκεί, επιλέγουμε και καταγράφουμε ποια είναι τα χρώματα που αγαπάμε και μας αρέσουν. Και ένας πολύ καλός τρόπος να τεστάρουμε τι αγαπάμε, αλλά και τι μας αρέσει και τι τελικά μας φωτίζει και μας ταιριάζει στο πρόσωπό μας και μας δίνει αυτό το παραπάνω που θέλουμε, είναι άβαφες, χωρίς καθόλου make-up, να πάρουμε διάφορα υφάσματα και χρώματα, ακόμα και αν δεν είναι σε ύφασμα και είναι σε κάτι άλλο, και να τα βάλουμε μπροστά στον καθρέφτη, με φως φυσικό ιδανικά, και να δούμε, μόλις το κάνουμε αυτό και κάνουμε έτσι και έτσι και έτσι, θα καταλάβουμε ότι ένα χρώμα μας δίνει φως και ξαφνικά δείχνουμε υπέρλαμπρες και ένα άλλο μας σκοτεινιάζει και μας κατεβάζει τα μάτια και μας δημιουργεί κύκλους κτλ. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε τι μας ταιριάζει στο πρόσωπο, αλλά θα καταλάβουμε και τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε πιο ωραία. Οκ. Okay. Βάζεις ένα κίτρινο, λες, α, ωραία. Βάζεις ένα μπλε, λες, αυτό το μπλε μου είναι σκληρό, δεν μου αρέσει. Αυτό είναι λίγο πιο soft, μου αρέσει περισσότερο, το νιώθω πιο καλά. Μου δίνει φως, δεν μου δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χρώματά σας. Οκ. Okay. Και εκεί κάνετε μία βασική επιλογή 2-3 χρωμάτων που να σας εκφράζουν, να σας αρέσουν και να μπορούν πολύ ωραία να συνδυαστούν και με τη βάση που έχετε στην τουλάπα σας. Ωραία μέχρι εδώ! Τι να μου τη λες εδώ για να δω. Εάν χτίσεις το brand σου, πρέπει να μείνει σταθερά σε ένα look, χρώματα κτλ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορείς ναι να μείνεις σταθερά σε κάποια χρώματα και υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν στήσει την εικόνα τους με βάση αυτό.
Υπάρχουν περιπτώσεις που το ίδιο το brand, μάλλον το ίδιο το brand στείνεται στην αναλλαγή. Εντάξει, αν μιλήσουμε για την Iris Apfel, ας πούμε, μια λατρεμένη fashion icon, okay? Παιδιά, η Ρόζη εδώ ρίχνει ένα καυγά με την αδερφή της, γίνεται μια μάχη, δεν τίποτα, μην ενοχλείστε. Χατιά, είναι μαλλόν. Λοιπόν, η Iris Apfel, ας πούμε, φοράει πάρα πολύ χρώμα, πάρα πολύ χρώμα. Θα τη δείτε πάντοτε να φοράει καθαρές και φωτεινές αποχρώσεις και έντονα, έντονα, πάρα πολύ έντονα σύνολα με πάρα πολλά κοσμήματα. Είναι όλο ένα πάρα πολύ φωτεινό και λαμπερό και loud αποτέλεσμα. Αυτό από μόνο του είναι branding. Είναι ο ίδιος ο τρόπος που εκφράζεται το branding της. Γνωρίζω, ας πούμε, επαγγελματίες στο personal growth στην Αμερική, οι οποίοι φοράνε πάρα πολύ συγκεκριμένα χρώματα. Φοράει, ας πούμε, μία συγκεκριμένη που θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι, απλά το επίθετο μου διαφεύγει, που φοράει σχεδόν πάντα σε κάθε ομιλία κόκκινα φορέματα. Σχεδόν πάντα. Νομίζω ότι δεν την έχω δει ποτέ με κάτι άλλο από κόκκινο φόρεμα ή κόκκινο ταγέρι, κόκκινο σακάκι. Το οποίο είναι μέρος του δικού της branding. Άρα, έχει να κάνει συνολικά με το τι θέλουμε να πούμε μέσα από την εικόνα μας, okay? Και πόσο θέλουμε να το περιορίσουμε ή πόσο θέλουμε να το ανοίξουμε. Ελπίζω ότι να σε βοήθησα. Λοιπόν, επιλέγουμε τη βάση από τα ουδέτερα. Επιλέγουμε 2-3 χρώματα τα οποία μας εκφράζουν και μας αρέσουν πάρα πολύ. Το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση θα ήταν αυτά τα 2-3 χρώματα να δένουν και να συνδυάζονται μεταξύ τους. Okay. Αν ας πούμε, όπως φοράω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό το μπορντό μελιτζανί, ας πούμε, δείτε λίγο τα χρώματα που έχει μέσα και το φουλάρι. Ένα τέτοιο πράσινο, ένα τέτοιο ροζ, ένα τέτοιο πορτοκαλί καφέ κτλ. Είναι χρώματα που μπορούν πάρα πολύ ωραία να συνδυαστούν με αυτό το μπορντό. Αν π.χ. εγώ επέλεγα αυτό το μπορντό, ένα μπλε ρουά που έχει τελείως άλλη ενέργεια, τελείως διαφορετική, πολύ φωτεινή, πολύ λαμπερή κτλ. Μέσα στην ντουλάπα μου, ενδεχομένως και όχι ενδεχομένως, κατά 95% αυτά τα δύο δεν θα δέναν μεταξύ τους. Οπότε δεν θα μπορούσα εύκολα να δημιουργήσω συνδυασμούς color blocking ή να τα δέσω μεταξύ τους. Αυτό θα με δυσκόλευε. Το ίδιο και εσάς. Άρα, αν σε ένα μπορντό είχα και ένα κυπαρισί πράσινο παντελόνι που ανήκει στην ίδια οικογένεια χρωμάτων, αυτό που λέμε, έχουν πάνω κάτω την ίδια ενέργεια και την ίδια δυναμική, τότε είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να τα συνδυάσω και μεταξύ τους εκτός από τα ουδέτερα. Οκ, okay. Ελπίζω να είναι αντιληπτό αυτό το οποίο σας λέω. Άρα, θυμάστε εκείνο το χρωματικό τον κύκλο που είχαμε στο σχολείο, το θυμάστε, που μας μαθαίνανε τη χρωματολογία και πώς τα χρώματα δημιουργούνται από τρία βασικά. Ποιος το θυμάται? Δεν μπορώ να και να σας βάλω εδώ, θα σας το βάλω σε story αμέσως μετά. Λοιπόν, ο χρωματικός κύκλος λοιπόν είναι στην ουσία ο κύκλος που μας δίνει τα χρώματα τα οποία προκύπτουν από τα τρία βασικά. Ποια είναι τα τρία βασικά χρώματα? Είναι το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο. Είναι τα χρώματα που δεν προκύπτουν από πουθενά. Υπάρχουν από μόνα τους, έτσι. Είναι τα πρωτεύοντα χρώματα λοιπόν. Έχουμε τα δευτερεύοντα χρώματα τα οποία προκύπτουν από τα πρωτεύοντα, δηλαδή το πράσινο, το πορτοκαλί και το μοβ, τα οποία προκύπτουν από τα δύο πρωτεύοντα. Και μετά έχουμε τα τριτεύοντα τα οποία προκύπτουν, είναι οι αποχρώσεις ανάμεσα στην ουσία. Ο μισός χρωματικός κύκλος ανήκει στα ψυχρά, αυτό που λέμε, και ο άλλος μισός ανήκει στα θερμά. Τι λέγαμε προηγουμένως, κάποιος με ρώτησε πώς ότι φοβάμαι να συνδυάσω τα συμπληρωματικά μεταξύ τους. Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι αυτά που είναι απέναντι στο χρωματικό κύκλο, που δημιουργούν ένα τόξο. Συμπληρωματικά, ας πούμε, είναι το πράσινο με το κόκκινο. Είναι το μοβ με ένα λίγο παραδίπλα από το κίτρινο. Είναι το μπλε με το πορτοκαλί. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές φορές, σας το λέω σε πάρα πολλές φίλες και πελάτες, ότι το μπλε, μάλλον όταν φοράτε μπλε σκούρο ή όταν φοράτε τζιν κτλ., γενικά το μπλε ζητάει καφέ αξεσουάρ, καφέ ή μπορντό. Και αυτό γιατί το μπορντό είναι διπλανό του χρώμα, είναι πώς το λένε, αρμονικό συνδυασμός.
Το πορτοκαλί, που είναι το ταμπάι, το καφέ αντίστοιχα, είναι συμπληρωματικό συνδυασμό. Αυτό κατευθείαν δίνει μια ισορροπία στα σύνολά μα. Okay. Οπότε, όταν θέλουμε, για να απαντήσω εδώ και στην αγαπημένη μου την Θόμη, color blocking για αρχάριους λοιπόν. Παίρνουμε το χρωματικό κύκλο, τον έχουμε μπροστά μας και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ ωραίους χρωματικούς συνδυασμούς. Είτε αποφασίζουμε ένα χρώμα και παίρνουμε τα δίπλα του και συνδυάζουμε με τα διπλανά του, είτε δημιουργούμε έναν χρωματικό συνδυασμό με τα συμπληρωματικά και με τα απέναντι. Ωραία. Ένα πράγμα που αγαπώ πάρα πολύ στους συνδυασμούς, μάλλον στο να βάλω πινελιές από χρώμα σε ένα σύνολο, γιατί και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Αν δεν θέλει κανείς να βάλει μια πολύ μεγάλη επιφάνεια από χρώμα πάνω του, μπορεί να κάνει το εξής. Μπορεί να φορέσει ένα μπλε κοστούμι, ας πούμε, με ένα μπέζ μπλουζάκι, λέω εγώ τώρα, και να βάλει χρωματιστές πινελιές. Είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς προκειμένου να προσθέσει χρώμα στα σύνολά του. Μπορεί επομένως να φορέσει ένα φουλάρι, μια από εσάς, το οποίο να είναι σε ένα μπλε, είπαμε, με ένα μπέζ, μπλε κοστούμι, μπέζ κάμισο ή πλεκτό, να φορέσει ένα φουλάρι πράσινο και να συνδυάσει από κάτω ένα κόκκινο παπούτσι, ένα κόκκινο μποτάκι. Π.χ. ή το αντίστροφο, να βάλει ένα κόκκινο φουλάρι με ένα πράσινο μποτάκι. Μπορούμε επομένως να δημιουργήσουμε είτε ένα μονοχρωματικό συνδυασμό ή έναν ουδέτερο συνδυασμό, κάτι που να μην έχει τόσο χρώμα, και να βάλουμε πάνω πινελιές από χρώμα από συμπληρωματικά χρώματα. Ή και έναν αρμονικό συνδυασμό από χρώματα, δηλαδή ένα κόκκινο με ένα πορτοκαλί, ένα κόκκινο με ένα φούξ, ένα κόκκινο με ένα μοβ, ένα μοβ με ένα πράσινο. Εκεί μετά πάμε σε άλλο. Πάμε σε διαχωρισμένα συμπληρωματικά. Ένα μοβ όμως με ένα μπλε. Okay. Ή ένα μοβ με ένα κόκκινο, αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, παιδιά, αυτό που σας λέω και αν έχετε κάποια πορεία σε σχέση με αυτό, γιατί μπορώ να σας πω ότι η χρωματολογία είναι από ίσως το μάθημα και στο Your Style Breakthrough αλλά και στο Advanced, το οποίο δυσκολεύονται περισσότερο και οι μαθήτρες και οι γυναίκες και γενικά. Γιατί είναι αρκετά τα πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να καταλάβει και να αρχίσει να παίζει με αυτά προκειμένου να μπει στη φιλοσοφία του χρώματος και να αρχίσει αυτό το χρώμα να το εντάσσει στους συνδυασμούς. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κάτι εξωφρενικά δύσκολο, γιατί πριν απ' όλα είναι τρόπος έκφρασης. Okay, καλημέρα Χριστίνα μου. Καλημέρα Χριστίνα Μαυροπέδη. Χριστίνα, παιδιά, καθότι και ζωγράφος, μπορεί να μας μιλήσει για το χρώμα πάρα πολύ εκτενώς. Έτσι. Και γιατί όχι κάποια στιγμή να τα πούμε και παρέα, Χριστίνα, γιατί η ίδια η ζωγραφική και η ίδια η φύση επίσης μας μαθαίνουν πάρα πολλά για τον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα καθημερινά στους συνδυασμούς μας και στον τρόπο που εκφραζόμαστε μέσα από αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τώρα που είναι φθινόπωρο και τα χρώματα είναι εκπληκτικά, να χαζεύω και να παρατηρώ γύρω μου τον τρόπο που η ίδια η φύση συνδυάζει τα χρώματα, okay. Δηλαδή πορτοκαλί με κίτρινα και πράσινα και τον μπλε του ουρανού και το λευκό από τα σύννεφα και κάτι που λίγο γκριζάρι και όλο αυτό μαζί, πόσο πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς μπορεί να κάνει. Δεν συζητώ για την άνοιξη που τα χρώματα οργιάζουν και εκεί μπορούμε να δούμε όλα τα χρώματα, τα λουλούδια και όλη αυτή τη ζωντάνια των χρωμάτων συνδυασμένη και στη φύση αλλά και στα σύνολά μας. Κυρία Εύη μου ρωτάτε, το μπλε το συνδυάζει ο Αρμάνι με το μαύρο, έτσι δεν είναι? Κυρία Εύη μου, το μπλε με το μαύρο, ναι, ο Αρμάνι το συνδυάζει πάρα πολύ συχνά και όχι μόνο. Γενικά το μπλε με το μαύρο παλιά θεωρούνταν ένα συνδυασμός λάθος. Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα ως έναν από τους πιο σοφιστικές συνδυασμούς, το ίδιο και το μαύρο με το καφέ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται λίγο με επίγνωση, να το θέσω έτσι. Δηλαδή, αν βάλει κανείς ένα μαύρο παντελόνι με ένα μαύρο μποτάκι και από πάνω ένα μπλε μπλουζάκι και το σταματήσει εκεί, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι το έχει κάνει επί τούτου και όχι κατά λάθος. Εκεί θέλει ακριβώς να γίνει
Δηλαδή, να προσθέσουμε δύο κομμάτια μπλε, ώστε να δείξουμε ότι το μπλε με το μαύρο το έχουμε συνδυάσει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και ότι ξέρουμε γιατί το κάναμε. Okay. Οπότε, αν έβαζα ένα μπλε κοστούμι με ένα μαύρο πουκάμισο, λέω εγώ τώρα, και ένα μαύρο μποτάκι, θα έβαζα και ένα κασκόλ που να συνδυάζει το μπλε με το μαύρο και ίσως και λίγο άσπρο ή λίγο γκρι ή λίγο του πάγου, ώστε όλο αυτό τελικά να δέσει με έναν τρόπο που να λέω ότι εγώ το έκανα επί τούτου και δεν το έκανα κατά λάθος. Ή ένα μποτάκι αυτή τη στιγμή που είναι και πάρα πολύ στη μόδα, που είναι μαύρο με μία μπλε σόλα και κατευθείαν όλο αυτό έχει ένα νόημα και δεν έχει γίνει επίσης κατά λάθος. Χριστίνα μου λες όποτε θέλεις, πολύ ευχαρίστως, αγαπώ και εγώ σ' αγαπώ γλυκιά μου. Ελένη, λες και εσένα σε τρελαίνει αυτό με τη φύση. Ναι, παιδιά, η φύση είναι ο πιο ωραίος τρόπος να καταλάβετε πώς δένουν τα χρώματα μεταξύ τους. Αν αρχίσετε και παρατηρείτε τα λουλούδια, τα δέντρα και όλα αυτά, θα δείτε πώς μπορεί κανείς σε έναν συνδυασμό να προσθέσει 3 και 4 και 5 χρώματα και αυτό να έχει μία ισορροπία. Οκ. Okay. Επίσης, έξτρα tip που θέλω να σας δώσω είναι ότι αν επιλέξετε να κάνετε ένα συνδυασμό τριών χρωμάτων, επιλέξτε τη βάση σας, δηλαδή τη μεγαλύτερη επιφάνεια που θα καλύπτει, ας πούμε, το σώμα σας, βάλτε ένα δεύτερο χρώμα που θα καλύπτει μια μικρότερη επιφάνεια και μετά προσθέστε ένα τρίτο χρώμα που θα είναι αυτό που λέμε το accent color, που θα δώσει τη δυναμική χωρίς να είναι πάρα πάρα πολύ έντονο. Okay. Θόμη μου, αυτά είναι αρκετά από τα στοιχεία, αυτό που είπα τώρα και όλα όσα σου είπα προηγουμένως, που είναι τα βασικά στοιχεία για να ξεκινήσει κανείς το color blocking. Έτσι, και επειδή εκεί αρχίζει το μπλέξιμο, φοράω μια κόκκινη φούστα, ένα πορτοκαλί top, τι θα κάνω με το καλσόν, τι θα κάνω με τα αξεσουάρ, τι θα κάνω με τα παπούτσια, τι θα κάνω με το πανοφόρι, αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως. Λοιπόν, είτε συνεχίζει κανείς το συνδυασμό στο ίδιο χρώμα, δηλαδή φοράει ένα κόκκινο παπούτσι, ας πούμε, έτσι, και ένα πορτοκαλί καλσόν και ένα αντίστοιχο πανοφόρι, ή εκεί πια πάει σε ουδέτερα. Μπορεί επομένως να μπει ένα μπες, ένα κρέμ, ένα λευκό παπούτσι, ιδανικά όχι μαύρο, γιατί στα χρώματα τα οποία είναι πολύ έντονα, όπως ένα πορτοκαλί, δηλαδή σε ένα συνδυασμό color blocking πορτοκαλί με κόκκινο, το μαύρο δεν θα ήταν το ιδανικό χρώμα σε αξεσουάρ. Μπες, κρέμ, λευκό, μπλε ίσως, καφέ, θα ήταν τα χρώματα που θα μπορούσαν να μας ολοκληρώσουν πάρα πολύ ωραία όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, έτσι, αν δεν συνεχίσουμε πάλι στο χρώμα. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό color blocking, έτσι, ένα μπλε ρουά με ένα πολύ πράσινο έντονο κτλ. Κτλ. Νατάσα, λες, αγαπημένο συνδυασμό τελευταία, το γκρι με το καφέ, είναι επίσης ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Το καφέ είπαμε ότι είναι ένα χρώμα που φέτος βγαίνει πάρα πολύ δυνατά και ένας από τους λόγους που βγαίνει πάρα πολύ δυνατά είναι ότι έχουμε πολύ ξεκάθαρα color blocking και πολλά εμπριμέ φέτος. Οπότε, εκεί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συνδυάσουμε τα μαύρα μας πανοφόρια και τα μαύρα μας παπούτσια και τις μαύρες μας τσάντες. Οπότε το καφέ έρχεται να καλύψει στην ουσία, το καφέ και το μπλε, να καλύψει στην ουσία αυτό το κενό. Οπότε, σε οποιονδήποτε συνδυασμό γήινων αποχρώσεων, έτσι, φοράτε μια πολύ ωραία σκούρη μπλε καμπάνα, λέω εγώ τώρα, ένα παράδειγμα, και ένα ωραίο πορτοκαλί πουκάμισο, το οποίο μέσα κάνει γεωμετρικά μοτίβα με μοβ και κίτρινο και μουσταρδί κτλ. Έτσι, λίγο 70's. Εκεί ένα καφέ ή ένα καμηλό επανοφόρι είναι πάρα πολύ πιο ωραίο σε σχέση με ένα μαύρο. Δηλαδή το μαύρο θα κλωτσίσει εντελώς, ενώ το καφέ συνεχίζει όλη αυτή την ενέργεια των χρωμάτων, των γήινων αποχρώσεων και μας δημιουργεί ένα πολύ ισορροπημένο αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Τέλεια. Και τώρα, τι χρώμα παπούτσια να επιλέξω, καλλινίκη μου, να πιάσω λίγο και τις ερωτήσεις σας. Τα παπούτσια, δηλαδή, εκτός από το να έχεις μαύρα παπούτσια, μετά είναι καλό να έχεις κάποια χρώματα τα οποία θεωρούνταν ουδέτερα. Εντάξει, δηλαδή ένα κάμελ, ένα καφέ,
κάτι σε μπλε ενδεχομένω, σκούρο κτλ. Ανάλογα λοιπόν με το ποια είναι η χρωματική σου παλέτα μέσα στην ντουλάπα σου, εκεί πλέον μπορείς να αποφασίσεις το ποια είναι και τα χρώματα που θα ταιριάζαν καλύτερα στα παπούτσια σου. Κόκκινο επίσης, μπορντό έχει πάρα πολύ φέτος, που είναι ένα πάρα πολύ εύκολο χρώμα και μας δίνει πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς. Καλώς τη Μαρία την Αλεξιάδου, καλημέρα θεά μου! Μεγάλο θέμα, λες, μόλις μπήκα, αλλά με τα μαλλιά μου μοβ μπλε, πες κανένα χρώμα εκτός από μαύρο. Λοιπόν, αρχικά το μοβ είναι ένα χρώμα πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Όλες οι αποχρώσεις του γαλάζιου, όλες οι αποχρώσεις του ροζ για σένα. Θα μου άρεσαν κάποια έντονα πορτοκαλί και κάποια πολύ ωραία φωτεινά κίτρινα επίσης σε σένα. Μαράκι μου. Γενικά, οτιδήποτε εκτός από μαύρο θα το βλέπω πάνω σου πάρα πάρα πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Έχει να κάνει με το ποια απόχρωση δένει καλύτερα με τις αποχρώσεις του μπλε μοβ μαλλιού και με την έντονη αντίθεση του προσώπου σου. Θα έλεγα κυρίως πιο γεμάτα και πιο δυνατά χρώματα. Βαθιά και δυνατά. Όπως ένα μοβ του χειμώνα ή ένα μπλε της νύχτας όπως λέμε. Okay. Αλλά και το κίτρινο σου πάει πάρα πολύ και κάποια πολύ δυνατά κόκκινα. Όχι όμως το κόκκινο της ντομάτας, λίγο πιο βαθιά, λίγο, κάτσε, λίγο πιο τέτοια. Λίγο πιο τέτοια, όχι όπως είναι αυτό του βιβλίου, του Λούβρου, αυτό, το κάνει λίγο πιο μελιτζανή. Έβαλα πρώτη φορά κίτρινα και ήταν μεγάλη έκπληξη, είδες, μου άρεσε πολύ, μπράβο Μαρία. Παιδιά, αυτό που από εκεί που ξεκίνησα την κουβέντα. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές ξεκινάμε από την ίδια την περιοριστική μας την αντίληψη ότι κάτι δεν θα μας πηγαίνει, ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, ότι είναι πάρα πολύ έντονο και ότι δεν μπορούμε να το φορέσουμε. Χωρίς καν να το έχουμε δοκιμάσει. Μου θυμίζει τις κόρες μου, τους λες να φάνε κάτι και το βλέπουν και μόνο που το κοιτάνε δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία να το δοκιμάσουν. Και είναι και μου τους λες, πώς δεν μ' αρέσει. Μα πώς ξέρεις ότι δεν σε αρέσει αν δεν το έχεις δοκιμάσει. Αν δεν το γευτείς, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δοκιμάστε επάνω σας πράγματα. Φορέστε. Φορέστε και δείτε τα επάνω σας. Εκεί θα καταλάβετε πραγματικά τι είναι για σας και τι όχι. Εκεί θα καταλάβετε αν όντως αυτό σας δίνει ενέργεια, σας κάνει να νιώθετε πιο όμορφοι, πιο λαμπεροί. Εκεί θα καταλάβετε αν είναι όντως για σας ή όχι. Okay. Λοιπόν, Ίνκα μου, τι χρώμα πανωφόρια μπορούμε να βάλουμε. Όταν από μέσα φοράμε χρώμα, είναι αυτό ακριβώς που έλεγα, ότι εκεί το μαύρο λίγο συνήθως κλωτσάει. Μπορούμε να έχουμε ένα ουδέτερο πανωφόρι που μπορεί να είναι ένα καμιλό, ένα γκρι ελεφάν, ένα μπέζ, ένα καφέ, παλτό ή μπουφάν αντίστοιχα. Έχει πάρα πάρα πολύ ωραία puffer jackets αυτό που λέμε, τα οποία έχουν ένα metallic χρώμα που είναι κάτι λίγο σαν ελεφάν metallic, κάτι ανάμεσα σε γκρι, λαδί, καφέ. Και αυτό είναι ένα χρώμα που συνήθως είναι σαν το χαμελέοντα. Αλλάζει ανάλογα με το τι συνδυάζει κανείς από μέσα και μπορεί να συνδυαστεί σχεδόν με τα πάντα, αν όχι πραγματικά με τα πάντα. Οπότε είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εναλλακτική σε σχέση με το μαύρο που όλοι νομίζουν ότι ταιριάζει με τα πάντα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Okay. Για να δω λίγο τις άλλες. Θέλω να πω για αυτό το πράγμα που λέει η Χριστιανά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι με τα χρώματα έχω την αίσθηση ότι μοιάζω με κλόουν. Τέλεια! Ωραία! Χριστιανά μου, αρχικά γιατί να σημαίνει ότι όταν κάποιος άνθρωπος φοράει χρώμα, μοιάζει με κλόουν. Έχει συνδεθεί προφανώς με μια συγκεκριμένη εικόνα, τον παιδικό σου χρόνο, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, τα χρώματα του κλόουν είναι πάρα πάρα πολύ καθαρά και φωτεινά. Δεν είναι όλα τα χρώματα έτσι. Άλλα είναι πιο γκριζάτα, άλλα είναι πιο παστέλ, άλλα είναι πιο γίνα και πιο βαθιά, άλλα είναι πιο αιχμηρά, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν το πράσινο και το κόκκινο και το πορτοκαλί του κλόουν να είναι τα δικά σου χρώματα. Μπορεί πάρα πολύ ωραία να είναι ένα ροζ παστέλ, ένα σιέλ παστέλ. Μπορεί να είναι ένα γίνο καφέ συνδυασμένο με ένα πολύ γλυκό λιλά. Ή κάτι άλλο. Άρα, έχει να κάνει με το ποια είναι η ενέργεια του κάθε χρώματος που θα επιλέξεις και το πιο πιθανό είναι έτσι όπως μου το λες, ότι τα δικά σου χρώματα δεν είναι πάρα πολύ δυνατά. Δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατά γιατί δεν είναι αυτά που ταιριάζουν προφανώς και στο χρωματότυπό σου, αλλά κυρίως στην ψυχοσύνθεσή σου. Okay. Άρα,
Ένα τέτοιο χρώμα, και αυτό χρώμα είναι, παιδιά. Είναι πολύ διαφορετικό από ένα μαύρο ή ένα γκρι. Ένα πράσινο σμαραγδί ή ένα πράσινο σκούρο ή ένα πράσινο λίγο γκριζάτο που κάνει λαδί είναι επίσης χρώμα και κατευθείαν μπορεί να αλλάξει εντελώς την ψυχολογία σας και να σας κάνει να νιώσετε πολύ πιο όμορφες ή πολύ πιο λαμπερές. Άρα και να συνδυάζεται και με μαύρο και με μπλε και με γκρι και τέλος πάντων να μπει σε μία βάση από ουδέτερα και σιγά σιγά να αρχίσει να σας βγάζει από το μοτίβο του άσπρο μαύρο γκρι. Τέλεια. Ωραία. Δήμητρα, λες τι χρώμα πανωφόρη ταιριάζει και αν ταιριάζει στο δέρμα μου. Αυτό γλυκιά μου είναι κάτι που πρέπει να το δεις στην πράξη. Δεν μπορώ να σου το πω χωρίς καν να γνωρίζω το δέρμα σου. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, η γκάμα στα ουδέτερα που είναι μπέζ, γκρι, ελεφάν, λίγο καμιλό, λίγο καφέ κτλ. Είναι, ας πούμε, φανταστείτε το λίγο σαν μια κούνια. Τα καμιλό καφέ πάνε στους θερμούς τύπους, τα ελεφάν είναι στη μέση, στους ουδέτερους τύπους και πάμε μετά στα γκρι, τα οποία είναι στους ψυχρούς τύπους. Το που ανάμεσα είναι το δικό σου χρώμα έχει να κάνει με το πώς θα το βάλεις στο πρόσωπό σου και με τι θα νιώσεις καλά και τι θα σου δώσει περισσότερο φως στο πρόσωπο. Και ανάλογα θα δεις ότι θα ταιριάζει και καλύτερα και με αυτά που ήδη έχεις στην ντουλάπα σου. Λοιπόν, και τελευταία ενότητα είναι τα εμπριμέ. Λοιπόν, τα patterns, τα μοτίβα και τα εμπριμέ μπορούν να είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Και να έχουν πολύ διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων μέσα. Η ενέργειά τους λοιπόν εξαρτάται κυρίως πώς θα συνδεθεί με τη δική μας ενέργεια. Άρα έχουμε ρομαντικά εμπριμέ που μπορεί να ταιριάζουν σε μια γυναίκα πιο ρομαντική, πιο γλυκιά, πιο στο στυλ της Λόρα Άσλεϊ αυτό που λέμε, πιο μικρό σπίτι στο λιβάδι λίγο, έτσι. Μετά έχουμε γεωμετρικά μοτίβα που είναι πιο στα κάτω, πιο δυναμικά, πιο δυνατά. Συνήθως συνδέονται με γυναίκες που έχουν πιο έντονη δυναμική, έχουν μια άλλη ενέργεια, πιο στα κάτω. Έχουμε επίσης πολύ ωραία ασιατικά μοτίβα με λουλούδια που είναι λίγο πιο σοφιστικές, έχουν ένα δεύτερο διάβασμα και μπορεί να έχουν πολύ έντονα χρώματα, αλλά όλο δείχνει πολύ ισορροπημένο, έτσι, που είναι κάποια κινέζικα μοτίβα με λουλούδια κτλ. Εκεί έχουμε και υφές πιο σατινέ, πιο λαμπερές, που βγάζουν μια άλλη λάμψη, έτσι, αλλά συνήθως συνδέονται και με πιο γεωμετρικές γραμμές στα κοψίματα, δηλαδή ένα κιμονό που μπορεί να έχει πολύ έντονα λουλούδια, αλλά το ίδιο το ρούχο είναι πάρα πολύ λιτό και στα κάτω. Άρα όλα αυτά συνδέονται με την... Έχουμε λεοπάρ, έχουμε animal prints που έχουν μια άλλη ένταση, μια άλλη δυναμική, αλλά είναι και πιο γειωμένα, έχουν άλλη σύνδεση με τη φύση, θα έλεγε κανείς. Όλα αυτά συνδέονται με τη δική μας προσωπική ενέργεια, παιδιά. Το πώς λοιπόν θα τα φορέσουμε πάνω μας συνδέονται κατά κύριο λόγο με την προσωπικότητά μας και με το τι νιώθουμε ότι μας συνδέει με αυτό το print. Εντάξει, άρα δύσκολα μπορούμε να συνδυάσουμε ένα ρομαντικούλι, γλυκούλι, εμπριμέ με ένα λεοπάρ που είναι δυνατό και έντονο κτλ. Συνήθως, ένα ρομαντικό εμπριμέ μπορούμε να το δώσουμε με ένα άλλο ρομαντικό εμπριμέ. Ένα γεωμετρικό μοτίβο που είναι δυνατό μπορεί εύκολα να δεθεί με ένα λεοπάρ. Γιατί αυτά τα δύο έχουν αντίστοιχη δυναμική. Επίσης, έχουμε αυτό που ονομάζουμε λαχούρια, έτσι, ή paisley στα αγγλικά, που είναι πιο έντονα μοτίβα, αλλά συνήθως έχουν έτσι λίγο πιο κυκλικά σχήματα και λίγο ακανόνιστα κτλ. Η έτρο έχει συγκλονιστικά τέτοια εμπριμέ, τα οποία πάρα πολλές φορές συνδυάζει με μικρά γεωμετρικά μοτίβα. Και αυτό γιατί έχουν την ίδια δυναμική. Οπότε, όταν συνδυάζουμε μοτίβα μεταξύ τους, αρχικά τα επιλέγουμε πάντοτε σύμφωνα με την ενέργειά μας και με τα χρώματα που αγαπάμε. Όταν θέλουμε να φορέσουμε δύο prints μεταξύ τους, φροντίζουμε η ενέργεια των δύο print να είναι ισοβαρής, εντάξει, να έχει την ίδια δυναμική και στο τέλος το αποτέλεσμα να δείχνει ισορροπημένο.
αν δεν πειραματιστείτε και αν δεν προσπαθήσετε να τα βάλετε πάνω σας με έναν τρόπο όλα αυτά, είναι σαν να μαγειρεύετε επειδή βλέπετε μια εξαιρετική εκπομπή μαγειρική στην τηλεόραση. Δεν μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε έτσι, μαθαίνουμε πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες, εξαιρετικές, από τους καλύτερους μάγειρες, αλλά αν δεν μπούμε στην κουζίνα και δεν δοκιμάσουμε όλα αυτά τα οποία μας λένε οι άλλοι και όλα αυτά τα οποία σας λέω εγώ, δεν θα μπορέσετε να τα βάλετε πάνω σας και να τα κάνετε πράξη, έτσι. Δοκιμάστε, τολμήστε, προσπαθήστε και ξεκινήστε με μικρές πινελιές. Βάλτε ένα φουλάρι, βάλτε ένα κόσμημα με χρώμα, βάλτε μία στέκα με χρώμα, βάλτε μία ζώνη, ένα παπούτσι. Κάτι που θα κάνει λίγο τη διαφορά και θα σας βγάλει από τα ασπρόμαυρα μοτίβα που λίγο πολύ ξέρω ότι όλοι μπαίνουμε πάρα πολύ εύκολα και αν μπούμε εκεί, δύσκολα μετά βγαίνουμε. Εντάξει, και για όσους θέλετε να μάθετε πολύ περισσότερα για το χρώμα και πολύ περισσότερα για το τι μπορείτε να κάνετε με αυτό και πώς να καταλάβετε ποια είναι τα δικά σας χρώματα και πώς να τα εντάξετε στην ντουλάπα σας, στην καρδαρόμπα σας και φυσικά στα σύνολά σας και γιατί όχι στο προσωπικό σας branding, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Μπείτε στο Your Style Language Course, το Your Style Breakthrough Course, που είναι το βασικό course του Your Style Language και εκεί θα μάθετε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα για το τι να κάνετε με αυτό και πώς να δημιουργείτε πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς με βάση το χρώμα και όχι μόνο. Μπείτε λοιπόν στο Your Style Language, στο Your Style Breakthrough Course και θα είμαι και εγώ μαζί σας να σας βοηθήσω να δημιουργήσουμε πάρα πολύ ωραία σύνολα, να σας δώσω feedback, να κάνετε τις ασκήσεις σας, να τις στέλνετε σε μένα και εγώ να σας λέω πολύ περισσότερα πράγματα και φυσικά να γίνετε μέλος μιας υπέροχης κοινότητας γυναικών για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, αλληλοϋποστήριξης, συμπαράστασης που όλοι μαζί μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς και γινόμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα αλληλοϋποστήριξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρωινό Δευτέρας. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμα όλα αυτά τα οποία είπαμε. Ελπίζω να τα κάνετε πράξη σιγά από σήμερα και μετά. Και για όσους θέλετε να μάθετε περισσότερα, είπαμε Your Style Breakthrough Course. Θα το βρείτε στο link in bio, στο Instagram. Θα το βρείτε αντίστοιχα, εδώ θα σας το βάλω τώρα και στο Facebook. Μέχρι να μου στείλετε εσείς τις ερωτήσεις σας, θα σας περάσω και το link εδώ, για να το έχετε και στο Facebook, παιδιά. Πιστέψτε με, το feedback που παίρνω κάθε φορά από τα άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει τα courses είναι εξαιρετικό και συγκλονιστικό. Αυτά που θα μάθετε, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Σας το λέω, όχι το έλεξα εγώ, αλλά είναι όλα μαζί, δομημένα το ένα πίσω από το άλλο, με τέτοιο τρόπο, μετά από 20 χρόνια εμπειρία σε αυτή τη δουλειά, που πραγματικά μπορείτε μέσα σε 6 εβδομάδες να μεταμορφώσετε κυριολεκτικά την εικόνα σας και να καταλάβετε πραγματικά τι να κάνετε με όλα αυτά τα ρούχα που έχετε στην ντουλάπα σας και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Και επίσης να μάθετε να ψωνίσετε σωστά από εδώ και στο εξής, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Να το ήρθε. Το πινάρω κιόλας για να το βρείτε και να ξέρετε πού θα το βρείτε. Σας φιλώ πάρα πολύ. Να έχετε μία όμορφη εβδομάδα, μία ακόμα πιο όμορφη ημέρα και μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο chat και ό,τι χρειαστείτε. Είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας φιλώ να έχετε μία χρωματιστή εβδομάδα. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας.